Κύριος Μάρχος Επίσκοπος Αρεθουσιών, ο Κύριλλος ο Διάκονος και ο Ενασκάλωνη και γάζει παρθένων γυναικών και ιερωμένων ανδρών, όπου τη μνήμη του στιμά η Εκκλησία στις 29 Μαρτίου εκάστου έτους. Ο Άγιος Μάρχος ήταν Επίσκοπος Αρεθουσιών. Η Αρεθούς, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ένας οικισμός στα ανατολικά του νομού Θεσσαλονίκης και ήκμασε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου του Βασιλέως, Κωνσταντίου επίσης και του Ιουλιανού του Παραβάτου. Το 341 μετά Χριστό συμμετείχε στη Σύνοδο της Αντιόχειας. Στα πρακτικά μάλιστα αυτής διασώζεται έκθεση πίστεως Μάρκου Αρεθουσίων. Το επόμενο έτος συμμετείχε στην Αντιπροσωπεία Επισκόπων, η οποία μετέβη στα Τρέβυρα για να συναντήσει τον Αυτοκράτορα Κόνσταντα. Το 343 μετά Χριστόν έλαβε μέρος στη Σύνοδο της Φιλιππούλεως και το 351 μετά Χριστόν στη Σύνοδο του Συρμίου, η οποία καταδίκωσε τον Φωτεινόν Επίσκοπο Συρμίου, ως οπαδό του αιρετικού Επισκόπου Αγκύρας Μαρκέλου. Το συναντάμε επίσης στη Σύνοδο της Ελευκίας της Ισαυρίας το 358 μετά Χριστόν. Μια μέρα κινούμενος από θείο ζήλο γκρέμισε ένα ναό των ειδώλων και τον έκανε εκκλησία. Όταν όμως ανέλαβε αυτοκράτορ ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, συνέλαβε τον Μάρκο, διότι γκρέμισε τον ιδωλολατρικό ναό. Τότε οι στρατιώτες, αφού τον γύμνωσαν και τον μαστίγωσαν αλίπητα, τον έριξαν μέσα σε χαντάκια με βρώμικο νερό. Μετά τον έβγαλαν από εκεί και τον παρέδωσαν σε μικρά παιδιά να τον τρυπούν με βελόνες. Έπειτα έβρεξαν το σώμα του με άλμη. Κατόπιν τον άλυψαν με μέλι και τον κρέμασαν ανάποδα στον ήλιο για να είναι τροφή στις μέλισσες και στις φύκες. Όλα αυτά τα βάσανα ο Μάρκος τα υπέστη με ανδρεία και πολλή υπομονή. Οπότε βλέποντας οι ιδωλολάτρες αυτή την ανδρεία και την μεγαλοψυχία του γέροντα Μάρκου, έγινε στις ψυχές τους μέγα θαύμα. Αφού τον κατέβασαν από εκεί που τον είχαν κρεμασμένο, μετανόησαν, έγινε διδάσκαλός τους και έμαθαν από αυτόν την αληθινή πίστη. Ο Άγιος Μάρκος κοιμήθηκε με ειρήνη. Επί Ιουλιανού του Παραβάτη έλαμψε και ο διάκονος Κύριλλος καύχημα της Εκκλησίας της Φινίκης. Επειδή στάθηκε αμετακίνητο στη χριστιανική ομολογία και κήρυτε κατά των ειδώλων, κίνησε την μανία των ειδωλολατρών και αυτοί με ξύφη άνοιξαν την κοιλιά του και χύθηκαν τα σπλάχνα του. Με τον ίδιο θάνατο τελείωσαν τη ζωή τους και αρκετές παρθένες γυναίκες στην Ασκάλωνα και την Γάζα, καθώς και μερικοί ιερωμένοι των οποίων η μνήμη συνεορτάζεται την ίδια αυτήν ημέρα. Αρεθουσιών ο σοφός που μεν άρχισε υπερ Χριστού Μάρκης τερός, ειν ονίσω εν τη Φινίκη δε ο Κύριλε διάκονε μάθης όφης ένθεος και εργάζει την πόλη άμα το Ασκάλων ιερείς θεοφόροι, μεταγυναίων ήθλισον σεμνών, ους ως ο πλήτας Χριστού μακαρίσομεν. Αμήν.